Το παρόν νομοσχέδιο φέρνει ορισμένες αλλαγές στο καθεστώς των πιστοποιήσεων των προϊόντων προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP, προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης PUGUE και εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων EPIP. Όλη η εφαρμογή του προσψήφιση νόμου ανατίθεται στις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 21 όμως, με το οποίο ασφαλώς δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, να δώσουμε δηλαδή εξουσιοδότηση στην κυβέρνηση και στους υπουργούς της να συνεχίσουν την ίδια βάρβαρη πολιτική. Μια πολιτική που υλοποιεί με συνέπεια και κινησμό τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη στήριξη της κερδοφορίας των ομίλων. Γιατί όσο και αν προσπάθησε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΔ, στριμωγμένος από τη λαϊκή δυσαρέσκεια, να εμφανιστεί ότι στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων και τη σύνδεση της ανάπτυξης με το εισόδημα, η πραγματικότητα για τη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία κινείται στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Οι αγρότες της χώρας μας θυμούνται μια χαρά τον κύριο Μητσοτάκη, στο όχι και τόσο μακρινό 2019, να υπόσχεται προεκλογικά αφορολόγητο πετρέλαιο στους αγρότες, κάτι που φυσικά δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Αντίθετα, η κυβέρνηση αρνείται επίμονα να ικανοποιήσει το πάγιο αίτημα των αγροτών για αφορολόγητο πετρέλαιο στην Αντλία. Τα 100 εκατομμύρια που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός για το 2025 και τα επόμενα χρόνια, όπως και τα 70 εκατομμύρια που δόθηκαν το 2022, τα 76 που δόθηκαν το 2023, τα 82 το 2024, δεν καλύπτουν την πλήρη επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στους αγρότες που πριν κοπεί το 2015 με το τρίτο μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ που ψηφίσατε μαζί Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ ήταν 180 εκατομμύρια το χρόνο. Και αυτό με τιμή πετρελαίου τότε γύρω στο 1 ευρώ και όχι 1,60 και 1,70 που είναι σήμερα. Επίσης, ακόμα και αυτή η επιστροφή δίνεται με μεγάλη καθυστέρηση και φυσικά κάτω από την πίεση των μεγάλων αγροτικών κινητοποιήσεων που έγιναν φέτος, αλλά και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι λοιπόν εμπεγμός και εξαπάτηση να διαφημίζει η κυβέρνηση ότι δίνει αφορολόγητο πετρέλαιο, ενώ αυτό που κάνει είναι να δίνει πίσω ένα μέρος του ειδικού φόρου κατανάλωσης μόνο για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Και την ίδια στιγμή έχει εξασφαλισμένο πλήρως αφορολόγητο πετρέλαιο και μάλιστα στην Αντλία για τους εφοπλιστές, τις αεροπορικές εταιρείες κάθε χρόνο ανελιπώς. Λοιπόν, πάνω από 500 εκατομμύρια το χρόνο είναι οι συνολικές απαλλαγές από τον ειδικό φόρο καυσίμων που έχουν οι διάφοροι καπιταλιστές. Αλλά και τα υπόλοιπα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση για τον αγροτικό τομέα έρχονται επί της ουσίας να στηρίξουν τους λεγόμενους επενδυτές και τα διάφορα funds και καμία σχέση δεν έχουν με τις ανάγκες γεωργών κτηνοτρόφων μελισσοκόμων. Όπως το μέτρο για τα κόκκινα δάνεια αγροτών και συνεταιρισμών που δεν έχει στόχο να απαλλαγούν από αυτά οι δανειολήπτες που έχουν καταβάλει το αρχικό κεφάλαιο 2 και 3 φορές, αλλά όπως ομολόγησε ο Πρωθυπουργός, αυτοί θα ξαναχρεωθούν υπαγόμενοι σε νέες ρυθμίσεις. Στόχος είναι η ολοκλήρωση της εκαθάρισης της Αγροτικής Τράπεζας και των άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που χειρίζεται η PQH με τη μεταβίβαση του συνόλου των κόκκινων δανείων στα διάφορα funds μέχρι τις αρχές του 2025. Αλλά και το πρόγραμμα 600 εκατομμυρίων ευρώ σε συνδυασμό με την παροχή κρατικής γης για μεγάλα θερμοκήπια με κριτήριο την κερδοφορία και την εξωστρέφεια των επενδυτών κινείται ακριβώς στην ίδια κατεύθυνση. Και επειδή πριν να πάει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός πέρασε μια βόλτα και από τη Θεσσαλία με αυτή τη φιέστα που πραγματοποίησε εκεί πέρα σε ελεγχόμενες συνθήκες, να αναφερθούμε λίγο και το τι συμβαίνει στη Θεσσαλία. Ένα χρόνο μετά τις πλημμύρες υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τα σπίτια τους και δεν έχουν πάρει στεγαστική συνδρομή. Δεν δόθηκαν χρήματα για να γίνουν τα σπίτια, δεν δόθηκαν καν τα 6.600 ευρώ της πρώτης αρρωγής σε κάποιους ακόμα. Υπάρχουν χωράφια που παραμένουν μπαζωμένα, δεν καλλιεργούνται και ο κόσμος δεν έχει πάρει χρήματα. Υπάρχουν αγρότες που ακόμα δεν έχουν πάρει τα λεφτά για την επιδότηση ενοικίου. Καταγγέλνουν αγρότες ότι ταυτόχρονα δεν μπορούν να μπουν στο κοινωνικό τιμολόγιο για το ρεύμα, επειδή στο σύστημα φαίνεται ότι παίρνουν επιδότηση ενοικίου και δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ. Οι αποζημιώσεις που δόθηκαν δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση τη ζημιά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Για τον εξοπλισμό δίνεται μόνο το 35% της ζημιάς.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διαβεβαίωνε ότι η συνολική αποζημίωση για τα βαμβάκι θα ήταν 210 ευρώ το στρέμμα για όλους. Πολύ κάτω από αυτό που ζητούσαν οι αγρότες. Τελικά, η συνολική αποζημίωση για την πλειοψηφία των αγροτών κυμαίνεται από 144 έως 180 ευρώ το στρέμμα κάτω από το κόστος παραγωγής. Οι κτηνοτρόφοι πήραν περίπου 100 ευρώ για κάθε παραγωγικό ζώο, όταν η αξία του στην αγορά είναι περίπου 250 ευρώ. Και σε σχέση με τους κτηνοτρόφους, θυμίζω και το φιάσκο με το μέτρο 5-2. Όλα αυτά θεωρούμε ότι αποτελούν πολιτικές, ταξικές επιλογές που θυσιάζουν τις ανάγκες του λαού στο βωμό των δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των αντιλαϊκών προαπαιτούμενων του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και της περαιτέρω εμπλοκής της χώρας στους αμερικανοετοικούς σχεδιασμούς και της διαδικασίας μετατροπής της ευρωπαϊκής οικονομίας σε πολεμική, γιατί το κόστος θα το πληρώσουν και το πληρώνουν ήδη πολύ ακριβά οι ευρωπαϊκοί λαοί και φυσικά ο ελληνικός λαός με νέες αυξήσεις στις πολεμικές δαπάνες που προφανώς θα τα πάρουν από κάπου αλλού. Σε σχέση με το νομοσχέδιο, το καθεστώς των POP-GE EPIP που αφορά το προσψήφιση νομοσχέδιο θεσπίστηκε στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί μια προσαρμογή της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της διεθνοποιημένης καπιταλιστικής αγοράς. Μπορεί η κυβέρνηση αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα να προβάλλουν αυτά τα προϊόντα σαν διέξοδο για την επιβίωση του αγρότη και του κτηνοτρόφου, όμως ουσιαστικά αυτή η πολιτική εξυπηρετεί και προστατεύει τα μονοπόλια της εμπορίας και της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, τα οποία λιμένονται το μόχθο των βιοπαλαιστών της υπαίθρου. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι θεσμοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τις τροποποιήσεις της ΚΑΠΑ από τα μέσα της δεκαετίας του 90 ως αντιστάθμισμα στις αλλαγές που επέφερε η αποδοχή από την Ευρωπαϊκή Ένωση των κανόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για την απελευθέρωση του εμπορίου των αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων με την κατάργηση των εξαγωγικών επιδοτήσεων και τη σταδιακή μείωση των εισαγωγικών δασμών. Για παράδειγμα, η προστασία της, η λεγόμενη προστασία της ονομασίας της φέτας, που είναι το πιο εμβληματικό pop προϊόν της Ελλάδας, συνέβαλε στην αυξημένη κερδοφορία και εξωστρέφεια των γαλακτοβιομηχάνων, στον οξυμένο ανταγωνισμό τους με τα μονοπόλια της Βόρειας Ευρώπης και τα ομοειδή τυροκομικά προϊόντα τους, όπως για παράδειγμα το λευκό τυρί άλμης, από αγελαδινό όμως γάλα, το οποίο παράγεται με πολύ ευνοϊκότερους όρους παραγωγικότητας εργασίας στις καπιταλιστικές φάρμες της Βόρειας Ευρώπης. Αυτή είναι η ουσία. Τα περί ποιότητας και τα περί ελέγχων γίνονται ίσωμα από την ίδια την καπιταλιστική αγορά, όπως και η πρόβλεψη για γάλα από αυτόχθονες φυλές στη φέτα, με ορισμένους να κάνουν ότι πέφτουν από τα σύννεφα από τις αθρώες εισαγωγές προβάτων από τη Ρουμανία, που βγήκαν για παράδειγμα στην επιφάνεια τις προηγούμενες μέρες, προηγούμενες εβδομάδες, με αφορμή τα κρούσματα πανόλης. Ένα νόσημα που μπήκε και εξαπλώθηκε στην Ελλάδα με τη βούλα των ευρωενωσιακών κανονισμών που απαγορεύουν τον έλεγχο του κτηνοτροφικού κεφαλαίου κατά την εισαγωγή του από άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μιας και αναφέρθηκα στο ζήτημα της πανόλης, κύριε Υπουργέ, είχατε ανακοινώσει ότι τέλος Σεπτέμβρη τελειώνουμε με την πανόλη. Αυτό είχατε πει. Και μάλιστα στην πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλία περίσσεψαν τα αλληλοσυγχαρητήρια με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Και ήταν πολύ λογικό οι δηλώσεις σας αυτές να συναντήσουν την καχυποψία των κτηνοτρόφων. Γιατί οι υπηρεσίες, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες. Γιατί έχετε ιδιωτικοποιήσει μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ μια σειρά από αρμοδιότητες για την περίθαλψη των ζώων, την προστασία της παραγωγής, την εξυγίανση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου, όπως για παράδειγμα εμβολιασμοί, αιμοληψίες κτλ. Και προτού αλέκτορα φωνήσε, μαθαίνουμε ότι έχουμε και άλλο κρούσμα. Για ένα μήνα επιπλέον μπαίνουν σε καραντίνα στη Θεσσαλία. Τι θα γίνει? Το κόστος παραγωγής αυξάνεται, οι αγρότες δεν έχουν πάρει ούτε ένα, οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ, τα πρόβατα γεννάνε, οι προβατίνες γεννάνε τώρα, οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση, τον άλλο μήνα όμως, κοιτάξτε, τον άλλο μήνα που θα είναι σε καραντίνα όμως,
Λέω, αρχίζουν και οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι είναι σε απόγνωση. Και επειδή έχουν την εμπειρία και δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ, στη Λοκρίδα για την ευλογιά πόσα πήρανε? 55 ευρώ το ζώο δεν πήρανε? Τόσα πήρανε για την ευλογιά στη Λοκρίδα. Αυτά είναι τα χρήματα που δώσατε. Αυτό που δώσατε. Γι' αυτό και κρατάνε και μικρό καλάθι, γι' αυτό και σας βλέπουμε καχυποψία και καλά κάνουν και θα ενισχύσουν τους αγώνες. Συνεχίζοντας, σε σχέση με τα ΠΟΠ προϊόντα και τη λεγόμενη προστασία, πέρα από τη φέτα, τις αρθρώσεις, τις αγωγές και ούτω καθεξής, ας μην αναφερθούμε στην ελιά Καλαμών, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά έχει αποδεχτεί την αξιοποίηση του ονόματος Καλαμών από μια σειρά χώρες, ομολογώντας την κοροϊδία της νομοθεσίας των ΠΟΠ, που είναι κομμένη και ραμμένη στην ανταγωνιστικότητα των μονοπωλίων. Έτσι, μια χαρά οι βιομήχανοι και οι μεγαλοσυσκευαστές πολλούν ελιές Αιγύπτου με την ονομασία Καλαμών. Ποια είναι λοιπόν τα σπουδαία ωφέλη που κέρδισαν όλα αυτά τα χρόνια οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Ελλάδας από το καθεστώς των ΠΟΠ στα πλαίσια της κοινής αγροτικής πολιτικής? Ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων συνεχώς συρρυκνώνεται. Εγκαταλείπονται γη και εκτροφές ζώων και η παραγωγή συγκεντρώνεται σε μικρότερο αριθμό εκμεταλλεύσεων. Για του λόγου του αληθές, ας μείνουμε στη φέτα. Και ας παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της προβατοτροφίας, η οποία παράγει το βασικό συστατικό της. Τι θα δούμε? Οι εκμεταλλεύσεις από το 2012 μέχρι το 2022 μειώθηκαν κατά 37,5%, από 88.000 στις 51.000. Ενώ ο αριθμός των προβάτων κατά 20%, από 9,2 εκατομμύρια σε 7,3 εκατομμύρια. Την ίδια στιγμή έχει επιταχυνθεί η συγκέντρωση παραγωγής με αύξηση των μεγάλων εντατικών εκμεταλλεύσεων. Η εξέλιξη αυτή λοιπόν αποτελεί συνέπεια της εφαρμογής της κοινής αγροτικής πολιτικής αλλά και των υπόλοιπων πολιτικών όλων των κυβερνήσεων, καθώς οι βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι αλλά και συνολικά οι αγρότες όλης της χώρας τσακίζονται από το τεράστιο κόστος παραγωγής μαζί με τις αυξήσεις των τιμών στις ζωοτροφές, το ηλεκτρικό ρεύμα, το πετρέλαιο, τις περικοπές στο τσεκ, τις τεράστιες καταστροφές από φυσικές καταστροφές που ζήσαμε και στη Θεσσαλία, τις ζωονόσους και ούτω καθεξής. Ασφαλώς, πρώτα και κύρια τσακίζονται από τα ίδια τα μονοπόλια της εμπορίας και της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων που έχουν τη δύναμη και με τη δική σας πολιτική να επιβάλλουν τιμές ακόμα και κάτω από το κόστος στα προϊόντα των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Αλλά και σε ό,τι αφορά στη λαϊκή κατανάλωση, μπορεί να κλίνεται σε όλες τις πτώσεις τη λέξη ποιότητα. Όμως η πολιτική σας έχει καταστήσει τα ποιοτικά τρόφιμα απλησίαστα για τη λαϊκή οικογένεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάθε χρόνο ο όγκος των εγχώριων πωλήσεων της φέτας μειώνεται. Μόνο το 2022 η μείωση έφτασε στο 9,5%, ενώ αντίστοιχα αυξάνεται ο όγκος των πωλήσεων των φθηνότερων και χαμηλότερης ποιότητας λευκών τυριών που την υποκαθιστούν, αύξηση 15% για το 2022, και τα οποία παράγονται χάρη στις αθρώες εισαγωγές φθηνού αγελαδινού γάλακτος που η ΚΑΠ εξασφαλίζει στους βιομηχάνους. Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και με το ελαιόλαδο. Και την ίδια ώρα μια χούφτα εξαγωγικές επιχείρησεις θησαυρίζουν. Είναι ενδεικτικό ότι από το 2014 ο τζίρος για τις εξαγωγές φέτας έχει εφταπλασιαστεί, φτάνοντας στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Αποδεικνύεται λοιπόν στην πράξη ότι η πολιτική σας και οι νόμοι που ψηφίζετε, αυτό που εξυπηρετούν είναι η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Τα υπόλοιπα, ότι δήθεν θα ελέγξετε τα μονοπόλια, μόνο ως ανέκδοτο ακούγονται. Άλλωστε, η ίδια η νομοθεσία σας προβλέπει τη δυνατότητα να αμφισβητηθούν τα όποια πρόστιμα επιβληθούν, τα είδαμε και με τα λεγόμενα μέτρα για την ακρίβεια. Την ίδια στιγμή, για τις μεγάλες επιχείρησεις δεν έχουν κανένα δισταγμό όταν πρόκειται να εξασφαλίσουν την κερδοφορία τους. Πρόκειται λοιπόν για αντιφάσεις που για να λυθούν απαιτείται κριτήριο για την παραγωγή να είναι η ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών και όχι το κέρδος των μονοπωλίων. Και τελειώνω με αυτό. Η κλιμάκωση, θεωρούμε, του οργανωμένου αγώνα που αμφισβητεί και συγκρούεται με αυτή την πολιτική, με την κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κόμματά της, είναι ο μόνος δρόμος για να αποσπάσουν οι αγρότες μέτρα ανακούφισης, αλλά και φωτίζει την αναγκαία πορεία για να απαλλαγούν οριστικά
από το βάσανο της επιβίωσης στην κόψη του ξηραφιού, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την παραγωγή φτηνών και ποιοτικών προϊόντων για όλο το λαό. Το ΚΚΕ θα συνεχίσει και στη Βουλή, κυρίως στην κοινωνία, να δίνει όλες τις δυνάμεις για να ισχυροποιηθεί το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, για να ανοίξει ο δρόμος για αυτές, για τέτοιες ριζικές αλλαγές, αυτές που χρειάζεται ο λαός μας. Καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο. Στην επόμενη συνεδρίαση θα τοποθετηθούμε και πιο συγκεκριμένα επί των άρθρων.